Αθλητικός Όμιλος Κήδων Χανίων τιμάει και φέτος τη μνήμη του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου με μια πλειάδα αγώνων. Το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τα Βενιζέλια Ποδηλασίας. Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε το Βενιζέλιο Δρόμο και στις 4 Ιούνιου έχουμε τα Βενιζέλια του Στίβου. Στα Βενιζέλια θα συμμετάσχουν, στα Βενιζέλια Ποδηλασίας θα συμμετάσχουν πάνω από 250 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι πανελλήνιοι αγώνες ποδηλασίας. Τα Βενιζέλια Ποδηλασίας διοργανώνονται το διήμερο Σάββατο, Κυριακή 21 και 22 Μαΐου. Η φετινή διοργάνωση έχει την ιδιαιτερότητα ότι μετά από πολλά χρόνια αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε το θεσμό και ως εκ τούτου προσθέσαμε και ένα αγώνα το Σαββάτου αντοχής 108 χιλιόμετρων. Η διαδρομή ξεκινάει από το Κολυμπάρι αύριο τις 3 η ώρα το απόγευμα και οι ποδηλάτες αφού φτάσουν στο Μάλεμε στρίμουν δεξιά προς το χωριό Ξαμοδοχώρη και θα διανύσουν 4 στροφές στη διαδρομή Ζουνάκη, Νεργιανά, Βουκολιές, Σιρήλη, Βλαχερονίτισα, Μάλεμε, Ξαμοδοχώρη πριν τερματίσουν ξανά στο χωριό του Ξαμοδοχωρίου, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού έχει οργανώσει τον τερματισμό των χώρων απονομών και φιλοξενίας των αθλητών. Οι αγώνες είναι ένας θεσμός, ο οποίος γίνεται από όταν θυμάμαι εγώ, όταν υπήρξα αθλητής από το 1977-1978, και έχουμε τρέξει και από τότε και κάθε χρόνο καταβάλλεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορούν αυτοί οι αγώνες να ολοκληρωθούν και να έρθουν εις πέρας με ασφάλεια και να περάσουν καλά. Τα Βενιζέλια που για αυτά πρόκειται είναι ότι είναι ένα κλασικό σιρκουί το οποίο το γνωρίζει ακόμα και ο μικρότερος αθλητής εδώ στην Ελλάδα και έρχεται για να τρέξει επειδή είναι από τα ωραιότερα που γίνεται μέσα σε μια πόλη. Αυτό που έχω να πω από το μεριά της ομάδας μας είναι ότι θα συμμετέχουν περίπου γύρω στα 40 παιδιά, χανιωτάκια, πέρα από τα δικά μας θα είναι και από άλλα σωματεία και ο ουσιαστικός θεσμός είναι ότι συμμετέχουν πάντα όλοι οι καλύτεροι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Αθλητές που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες, είτε είναι ανδρών, είτε εφήβων, είτε παιδών. Θέλω επίσης να ολοκληρώσω ότι την Κυριακή θα γίνει το κλασικό σιρκουί, αλλά θα συμμετέχει και ο πρώτα, που είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πάρα πολύ καλό να έρθει κόσμος, να έρθουν μικρά παιδιά, να παρακολουθήσουν την εκδήλωση του πρώτα, που θα είναι ταυτόχρονα που θα γίνονται και οι αγώνες, γιατί θα φύγουν κερδισμένοι από ένα μεγάλο κομμάτι που λέγεται οδική ασφάλεια και έχει να κάνει, είναι ταυτόσιμα συνυφασμένο με την ποδηλασία από αυτή που έχουμε δει όλα τα χρόνια που ασχολούμαστε. Όσα παιδιά μπουν στο κομμάτι το δικό μας, ευτυχώς μεθαύριο θα ξέρουν να κινηθούν με ασφάλεια σε αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνία. Και να είναι σωστοί οδηγοί και να σέβονται τον συνάνθρωπό τους πάνω στις ρόδες.